Καλημέρα και από μένα. Όλοι θα ξέρετε για την Εθνική Ομάδα Γυναικών, θα την είδατε στην τηλεόραση λίγο πολύ. Και επίσης, όλοι λίγο πολύ, είτε ασχολείστε με το γυναικείο είτε όχι, θα ξέρετε τις δυνατότητες που είχαν οι παίκτριές μας οι συγκεκριμένες. Όταν συγκεντρωθήκαμε στον Άγιο Θωμά εκεί και καταλάβαμε ποιες ήταν οι παίκτριες, ποιες ήταν διαθέσιμες παίκτριες που είχαμε, συνειδητοποιήσαμε ότι είμαστε πολύ αδύνατοι σε σχέση με τις υπόλοιπες ομάδες και αυτές που είχαμε κληρωθεί, αλλά και αυτές οι οποίες αποτελούσαν τους άλλους ομίλους. Η ομάδα ήταν πιο αδύνατη σε σχέση με αυτή που προκρίθηκε στα προκριματικά, διότι δύο από αυτές, τις παίκτηρες που είχαμε τότε, τη Δημητράου και τη Χατζηνικολάου, δεν τις είχαμε. Θα θέλω να σας πω ότι μας λείπει η υψηλή παίκτηρα, το ξέρετε όλοι, χρόνια τώρα. Αλλά με τις δύο αυτές συγκεκριμένες, έχουμε τέσσερις παίκτηρες που έχουν το ίδιο ύψος, με ψηλότερο από το average σε σχέση με τις άλλες ομάδες στις θέσεις 2, 3, 4 και 5. Αυτό, και ένα με την Όλγα τη Χατζηνικολάου. Αυτό μας έδινε δυνατότητα όλο το διάστημα αυτό και εμένα και στους προηγούμενους προπονητές που περάσαν πριν από μένα και όσο είχαν αυτά τα σχήματα να κάνουν παντού αλλαγές, να κάνουν τριπλές αλλαγές εκεί που παίζουν όλοι το horns, να κάνουν αλλαγές στα down screen, μακριά από την μπάλα, να κάνουν αλλαγές στα pick and roll στο πλάι. Είχαν δυνατότητες να κάνουν τουλάχιστον αυτού του είδους την τακτική, η οποία δούλευε πάρα πολύ στην άμυνα. Όταν όμως οι δύο από τις πέντε δεν τις έχει στην ομάδα, αυτομάτως αλλάζουν τα πάντα. Και θα έπρεπε να σχεδιάσουμε κάτι καινούργιο από την αρχή, σε διάστημα μόλις 27 ημερών που είχαμε την ομάδα, για να βασιστούμε σε αυτό. Ταυτόχρονα, η ομάδα μας είχε κληρωθεί σε έναν όμιλο, δεν ξέρω πώς έγινε αυτό, με την πρωταθλήτρια Ευρώπης στον προηγούμενο Ευρωμπάσκετ, τη Σερβία, με τη δευτεραθλήτρια Γαλλία και με τη Σλοβενία. Οπότε αυτόματα, σύμφωνα με το νέο σύστημα της FIBA, έπρεπε να κυνηγήσουμε μία νίκη, αυτή δηλαδή με τη Σλοβενία, ώστε να βγούμε τρίτη στον όμιλο και να διεκδικήσουμε τον δεύτερο του άλλου γκρουπ την πιθανή πρόκριση στο 8. Μάλιστα, οι πληροφορίες που είχαμε, αρχίσαμε να παρακολουθούμε τη Σλοβενία. Βλέπαμε ότι η FIBA την έχει στο ranking στο νούμερο 4, 5, εμάς το 20. Και ανακαλύψαμε ότι ήταν πολύ ισχυρή ομάδα. Είχε 6 παίκτριες με τρομερές ικανότητες. Γι' αυτό και νίκαγε σε όλα τα φιλικά. Και όταν στις 21 Μαΐου, το θυμάμαι γιατί ήταν τότε που τελείωνε το πρωτάθλημα Β' Εθνικής με τον Μαρούση και το μου είχε κάνει εντύπωση, ανακαλύπτω ότι είμαστε οι πιο αδύνατοι, κυριολεκτικά οι πιο αδύνατοι. Και ότι έπρεπε να βρούμε κάποια τρίκ για να κατεβάσουμε το τέμπο, να κατεβάσουμε το ρυθμό. Το πρώτο πράγμα που είχαμε σκεφτεί εξ αρχής, ανεξαρτήτως τι άμυνα θα παίζαμε, είναι να προστατεύσουμε το καλάθι μας. Με τη Σπανού 1,88 στο 5 και αλλαγή της στη Φασούλα, η οποία ήταν με ψηλή 1,92, αλλά πολύ άπειρη από τέτοια μάτς. Έτσι. Θέλαμε να προστατεύσουμε το καλάθι. Ας φάμε, λέγαμε, θα τα λέω έτσι απλά όπως τα λέγαμε, ας φάμε όλα τα τρίποντα, τουλάχιστον να προστατεύσουμε τη ρακέτα μας, όσο γίνεται περισσότερο. Έτσι λοιπόν, ό,τι και να σχεδιάζαμε, ό,τι άμυνα και να σχεδιάζαμε, οδηγούσαμε στην baseline, οδηγούσαμε μακριά από το κέντρο. Στα side pick and roll παίζαμε αναγκαστικά άρνηση, στέλνοντας στην baseline, το λέγαμε down. Στα κεντρικά pick and roll σταματήσαμε να κάνουμε επιθετικά hedge out ή κάτι τέτοιο, αλλά κρατάγαμε τη σπανού με την ψηλή και προσπαθούσαμε από την μία πλευρά να μην κάνουμε καθόλου hedge out, αλλά να στείλουμε από τους δύο τον πάνω παίκτη να παίζει ζώνη ώστε να κλείνει τον drive και να επιστρέψει τον παίκτη του. Από τον έναν το screen, ο παίκτης που έπαιζε ζώνη έκανε check. Με τον τρόπο αυτό κρατάγαμε συνέχεια τη σπανού όσο γίνεται μέσα στο καλάθι. Βέβαια, ρισκάραμε κάποια shoot από τις πάσες, extra passes, αλλά είπαμε ότι είναι μέσα στο πρόγραμμα. Αυτά για το man-to-man, το οποίο προσπαθήσαμε να το οικοδομήσουμε από το μηδέν. Θα πρέπει να σας πω ότι οι παίκτηρες είχαν τρομερή θέληση. Έτσι. Αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, οι δύο ώρες που κάναμε προπόνηση ήταν παραγωγικές. Στη συνέχεια,
σαν ζώνη, είχαμε βάλει μια ζώνη, τη λέγαμε 23-2-3, που είχε μια διάταξη 1-1-3 και ξεκίναγε από κάτω από το καλάθι, ώστε να κερδίσουμε κάποια δευτερόλεπτα, όσα ήταν αυτά. Πήρα πάρα πολλά πράγματα από την αντρική ομάδα του Αμαρουσίου, γιατί που τα κάνω τα τελευταία δύο χρόνια, γιατί συμπτωματικά είναι οι ίδιες ομάδες. Δύο αδύναμες ομάδες που παίζουν σε ένα πρωτάθλημα δυνατότερο. Και πήρα πάρα πολλά στοιχεία από αυτό. Τα κάναμε στα φιλικά, τα παλέψαμε, βέβαια αυτό σε συνδυασμό με την επιθετική τακτική. Τα παλέψαμε, τα προσπαθήσαμε, τους πείσαμε ότι έχουμε αυτό το πλάνο και πρέπει να μένουμε κολλημένοι στο πλάνο, άμα φύγουμε από το πλάνο δεν έχουμε καμία τύχη. Αυτό γινόταν σε καθημερινή συζήτηση, σε κάθε προπόνηση, πριν, μετά κλπ. Γι' αυτό και λένε όλες το πλάνο και το πλάνο. Είχαμε πει ότι χωρίς πλάνο εμείς δεν κάνουμε τίποτα, δεν μπορούμε. Τις πείσαμε σε αυτό το τομέα. Δεν ήταν και εύκολο. Οι γυναίκες πείθονται πιο δύσκολα από τους άντρες. Αλλά αυτές οι συγκεκριμένες, επειδή διψούσαν για διάκριση, είχαν πιστεί και παλεύανε. Λίγο πριν φύγουμε για το ταξίδι για την Τσεχία, κάναμε το τελικό meeting και είπαμε ότι θα έπρεπε να βρούμε και κάτι άλλο για να προστατέψουμε το καλάθι μας, αν όλα αυτά δεν πάνε καλά. Και έπεσε η ιδέα να παίξουμε ένας τρεις ένας. Ένας τρεις ένας με την έννοια ότι προστατεύει τη ρακέτα. Είναι μια ζώνη που δεν την παίζουν πολύ τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ευρώπη. Άρα, ίσως δυσκολέψουμε τους αντιπάλους στο να τους προβληματίσουμε να σκεφτούν κάτι. Κατεβάζει το ρυθμό. Βέβαια, είχαμε διάφορους προβληματισμούς με τα σουτ στις γωνίες, με τα σουτ στα φτερά. Εκεί έπεσε η ιδέα να ακολουθούμε τους παίκτες μας, να την κάνουμε match-up. Και βάλαμε κάποιες αρχές στην Αθήνα ακόμα, λίγο πριν φύγουμε, τις οποίες θα σας πω σε λίγο. Από αυτές τις αρχές δεν τις εφαρμόσαμε καθόλου μέχρι και το μάτς με τη Σλοβενία. Μετά το μάτς με τη Σλοβενία είδαμε τον αγώνα Γαλλία-Σερβία. Ήταν το μάτς που κέρδισε η Γαλλία και έτσι προκριθήκαμε, πετύχαμε το μεγάλο στόχο. Προκριθήκαμε στο διαγώνιο για να αντιμετωπίσουμε τον δεύτερο, τουλάχιστον δεύτερο ή τρίτο του άλλου ομίλου. Είχαμε πετύχει δηλαδή γι' αυτό για το οποίο είχαμε μπει στο αεροπλάνο να πάμε στην Τσεχία. Το οποίο βέβαια προκάλεσε πολύ χαρά στις παίκτριες, όμως όταν είδαμε τον αγώνα Γαλλίας-Σερβίας, ανακαλύψαμε ότι η γαλλική ομάδα είναι κάτι σαν να παίζουν αυτές οι γυναίκες και εμείς κορασίδες. Στη θέση 2, 3 και 4 και 5 είχε κοπέλες πάνω από 1,90. Έτσι. Δηλαδή η δικιά μας υψηλότερη ήταν κοντύτερη από το διάρρη της Γαλλίας, οι οποίες σουτάρανε περιφερειακά, είχαν τρίποντο. Είχαν post-up, ήταν δύο-τρεις έγχρωμες αθλήτριες, οι οποίες ήταν σε δυνατότητες κάτι το υπερφυσικό για μας. Είχαν μια ψηλή της ΙΑΚ που παίζει στην ΚΟΥΣ, που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, 98, η οποία δεν είχε δυναμικό post-up, αλλά τελείωνε όλες τις φάσεις. Δεν τη φτάναμε. Το πρόβλημα είναι ότι δεν τη φτάναμε. Θα πρέπει να σας πω πριν ότι είχαμε γενικά αποφύγει να κάνουμε παγίδες στο low post. Και αυτό γιατί κάθε παγίδα που κάναμε, κάναμε ένα ρήγμα. Θέλετε περιστροφή, διπλή περιστροφή και στις περιστροφές μπαίναμε, αλλά η άλλη που έπρεπε να βοηθήσει στην περιστροφή ήταν πολύ κοντύτερη από αυτή που υποδεχόταν την μπάλα. Δηλαδή δεν είχαν νόημα να κάνει περιστροφές. Έτσι είχαμε γενικά αποφύγει και τις παγίδες στο low post και στέλναμε βοήθεια από τη strong side, βοήθεια και επιστροφή. Έτσι. Όχι βέβαια παγίδα, βοήθεια και επιστροφή, ρισκάροντας ακόμα και αυτό. Όταν λοιπόν είδαμε το μάτς αυτό με τη Γαλλία, λέγαμε κάτι πρέπει να κάνουμε να μην διασυρθούμε. Και τότε έπεσε η ιδέα αυτό που λέγαμε στην Αθήνα, το 1-3-1. Και το βράδυ καθίσαμε και την προσαρμόσαμε στα plays που εμφάνισε η Γαλλία εναντίον ζώνης. Η Σερβία είχε παίξει και μονή και ζυγή ζώνη και οι Γαλλίδες κάνανε ακριβώς τα ίδια πράγματα και στη μεν και στη δε. Οπότε εμείς κάναμε αυτή την 1-3-1 προσαρμόζοντας τα plays της Γαλλίας σε αυτό. Και πάλι μπήκαμε στο παιχνίδι και τη βάλαμε στο δεύτερο ημίχρονο όταν απέβαλε ο διαιτητής άδικα την Καλτσίδου. Τότε πια χάναμε ήδη και με, αν δεν κάνω λάθος, 8 ή 10 πόντους. Είπαμε να παίξουμε τη 13 όπως την είχαμε ονομάσει και πραγματικά δεν το πίστευα κι εγώ. Κάναμε 14-0 την Εθνική Γαλλίας χωρίς την Καλτσίδου. Δεν μπόρεσαν να βρουν ούτε μία λύση. Δεν βάλανε ούτε ένα καλάθι, μόνο ένα καλάθι με βολές όταν είχαμε συμπληρώσει τα ομαδικά. Βέβαια, στο τέλος της ημέρας το μάτς το χάσαμε σε λεπτομέρειες,
αλλά μέσα μου φεύγοντας από εκεί είχα κερδίσει μία μήνα. Έλεγα, αυτό μπορώ να το κάνω εδώ. Και πραγματικά έτσι και έγινε. Αποκλείσαμε τη Ρωσία προσαρμόζοντας την άμυνά μας στην καλύτερη παίκτρια, την Prince. Το 2013 το κάναμε, 2014 ακολουθούσαμε τα κοψίματα της Prince. Και στη συνέχεια βέβαια με την Τουρκία, εκεί που οι Τούρκοι δεν μπόρεσαν να βρουν ποτέ λύση όλο το βράδυ. Λοιπόν, ένας τρεις ένας αυτοί, έχουμε βάλει κάποιες αρχές. Η διάταξή μας, να φέρουμε 5 παιδιά μέσα. Στην πρώτη θέση του point βάλαμε τον Άσο. Στην τελευταία θέση... Στην τελευταία θέση αποφασίσαμε, εκεί κάναμε ένα meeting πάλι, πρέπει να είναι ένας παίκτης αθλητικός, γρήγορος, να τρέχει, να καλύπτει χώρους. Οπότε σκεφτήκαμε, αντί να βάλουμε... Η Στέλλα η Καλτσίδου τέριαζε για εκεί, αλλά επειδή η Καλτσίδου είναι μία που έχουμε, σκεφτήκαμε να βάλουμε το 4, γιατί αν μη τι άλλο, έχουμε αναλώσιμα τεσσάρια. Έχουμε 4 τεσσάρια. Και βάλαμε τη Σωτηρίου στην αρχή και στον δρόμο βάλαμε τις υπόλοιπες. Άρα το 4 κάτω από το καλάθι. Στα φτερά το 2 και το 3 και βέβαια το 5 το βάλαμε στο κέντρο για να προστατεύει το καλάθι μας. Άρα την τελευταία παίκτρια θέλουμε να είναι γρήγορη, ευέλικτη, με ευστροφία, έτσι. Η κεντρική να προστατεύει το καλάθι, δεν τη βγάζουμε ποτέ έξω από τη ρακέτα, παρά μόνο αν το αντίπαλο πεντάρι βγει, ευτυχώς δεν το συναντήσαμε ποτέ. Αλλά αν βγει το πεντάρι έξω και είναι 5 έξω παίκτες, αυτή πρέπει να βγει. Και αυτοί που είναι στη weak side να παίζουν με τα 2 πόδια μέσα στη ρακέτα. Και τα φτερά 2 και 3. Η ζώνη αυτή στηρίζεται στα 3 P, αγγλικά γράμματα P. Point, το που το point είναι αυτό που παίρνει την μπάλα και την πιέζει. Paint είναι η ρακέτα, είναι αυτό το οποίο προστατεύουμε. Και τέλος, το partner. Partner είναι ζευγάρια. Και πώς ζευγαρώνονται, το 1 με το 4, το 2 με το 3. Ακολουθούν δηλαδή την κίνηση, ό,τι κάνει το 1 από πίσω το 4, ό,τι κάνει το 2 κάνει το 4. Πιέζουμε, δεύτερη αρχή, πιέζουμε την μπάλα όπου αυτή είναι. Όπου αυτή είναι υπάρχει πίεση. Τρίτον, η προστασία της ρακέτας που το έχω πει 200 φορές, που ήταν όλη η φιλοσοφία μας, πήγαμε με μια ρακέτα στα χέρια, έτσι. Και τέλος, όταν η μπάλα είναι εδώ, πιέζεται ανεξαρτήτως αν έχει χρειαστεί να έρθει αυτός ο παίκτης εδώ. Η μπάλα πιέζεται στο top of the key. Τώρα, τα partners. Όταν η μπάλα είναι στην κορυφή, έλα ένας με μία μπάλα στην κορυφή. Ο ένα έχει την μπάλα και την πιέζει, ο 4 είναι κάτω από το καλάθι. Άρα, όταν ο ένα έχει την μπάλα, ο 4 είναι κάτω από το καλάθι. Και το αντίστροφο, αν ποτέ ο 4 βρεθεί εδώ, θα σας το δείξουμε παρακάτω. Ο 1 είναι κάτω από το καλάθι. Το δεύτερο ζευγάρι, οι 2 και 4, όταν η μπάλα πάει, είναι στο πλαϊνό, στην πλαϊνή, στο 45 μοίρες, έλα ένας. Δώστε. Την έχει ο 2, ο 3, ο απέναντί του ζευγάρι δηλαδή, προστατεύει το καλάθι. Δηλαδή είναι με τα 2 πόδια μέσα εδώ. Και το αντίστροφο. Όταν η μπάλα είναι εδώ, ο 3 ακριβώς είναι κάτω. Εσύ είσαι εδώ, εσύ είσαι εκεί, ακριβώς. Και εσύ στο καλάθι. Τώρα, με βάση αυτή την αρχή, τι γίνεται όταν η μπάλα πάει στο short corner. Έλα ένας τριάρι, τεσσάρι. Πήγαινε στη γωνία, στο short corner εκεί. Δώσε την μπάλα, στη γωνία. Ωραία. Σε αυτή την περίπτωση, ο 4 είναι αυτός που θα βγει εδώ. Κανονικά,
κανονικά. Ο 2, ο 2, ο 3 είναι εδώ. Σε αυτή την περίπτωση, αφού ακολουθεί ο 3 των 2, θα έπρεπε ο 3 να είναι έξω από το καλάθι εδώ. Πράγμα το οποίο δεν υπάρχει. Εντάξει. Άρα, είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία παραβαίνουμε τα partners, το ζευγάρωμα, στέλνουμε το 4 στην μπάλα, το 2 είναι στη strong side, το 5 προστατεύει το καλάθι, ο 3 ή ο weak side φτερό, wing, είναι, προστατεύει και τη weak side και το καλάθι και εσύ παίρνεις τον ψηλό που κόβει και ο 1 κλείνει εδώ προς το να πάρει κάποιο post αν έρχεται ή κάτι άλλο. Είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία βγαίνουμε εκτός κανόνων. Τώρα, γυρίζουμε πίσω. Μέσα στη ρακέτα, ο παίκτης ρακέτας. Ο παίκτης ρακέτας κινείται όποτε κινείται η μπάλα. Πήγε η μπάλα εκεί, κινήσε με προς την μπάλα. Ωραία. Δεύτερον, είναι πάντοτε ανάμεσα στην μπάλα και στο καλάθι. Έτσι, δώστη. Δώστη. Βλέπεις μπάλα και είσαι, ωραία, ανάμεσα στο καλάθι και στην μπάλα. Τρία. Προστατεύει τη ρακέτα συνεχώς. Γίνεται drive, κάνε drive. Είναι αυτός που θα πάει πάνω στην μπάλα. Αυτός θα πάει. Γι' αυτό και δεν βγαίνει ποτέ από εδώ. Και το τελευταίο που σας είπα πριν, σε περίπτωση που το αντίπαλο 5 βγει εκτός, είναι η μοναδική περίπτωση στην οποία ο 5 θα ακολουθήσει και θα βγει και αυτός έξω. Απλά το weak side, ο παίκτης του weak side είναι τελείως με τα δύο πόδια μέσα. Δεν έχει δηλαδή απλή βοήθεια. Μένει τελείως μέσα. Στις γενικές οδηγίες, πριν πούμε στα πιο συγκεκριμένα, στις γενικές οδηγίες, γενικώς αυτή την άμυνα στέλνουμε στην baseline. Αυτό το έχουμε πάρει από το men to men, τα ίδια ακολουθούσαμε, τα ίδια και εδώ. Πιέζουμε την μπάλα όπου είναι αυτή, ο παίκτης που είναι στην μπάλα την πιέζουμε, οι άλλοι τέσσερις παίζουν ζώνη, έτσι δεν κάνουμε deny ή open deny ή κάτι τέτοιο. Είμαστε σε ζώνη, όποιος έχει την μπάλα στην περιοχή του την πιέζει. Με στόχο να τον στείλει τον παίκτη baseline και χωρίς να τον περάσει στο κέντρο. Όσες φορές οι Τούρκοι με το 9 βρήκαν drive στο κέντρο, πρόβλημα. Το φάγαμε το καλάθι ή κάναμε foul. Είναι πρόβλημα. Το προστατεύει ο ψηλός, αλλά μετά είναι ο άλλος πιο ψηλός και ούτω καθεξής. Και τέλος, προσπαθούμε να αποφύγουμε τη skip πάσα. Άρα, ο παίκτης που πιέζει έχει το ένα χέρι χαμηλά και το άλλο ακολουθεί την μπάλα. Προσπαθούμε να εμποδίσουμε τη διαγώνια πάσα, να γυρίσει δηλαδή με ταχύτητα όλη η άμυνα. Τώρα, ανάλογα με την αντιμετώπιση και τα plays των αντιπάλων, κάναμε και τις δικές μας προσαρμογές. Την κάναμε match-up και ακολουθούσαμε στα κοψίματα. Θα το δείτε σε λίγο. Στο pick and roll, στο screen μακριά από την μπάλα δεν υπάρχει θέμα, αλλάζουμε. Υποδέχεται ο επόμενος στο screen. Στο screen στην μπάλα, συγγνώμη, κάναμε μεγάλη συζήτηση. Γιατί λέγαμε ότι το παίρνει ο επόμενος, λέγαμε το παίρνει ο επόμενος, αλλά έπρεπε να στείλουμε σε τεράστια περιστροφή το απέναντι φτερό. Οπότε αποφασίσαμε να παίξουμε άρνηση ακόμα και στο κεντρικό pick and roll. Δηλαδή, πολύ απλά, αρνιόμασταν το screen, τον στέλναμε μέσα, τον έπαιρνε ο επόμενος, έβγαινε ο άλλος εδώ και τελείωνε η ιστορία. Παίξαμε δηλαδή down, όπως λέγαμε στο side pick and roll, παίξαμε σε όλα τα pick and roll που πιθανώς θα συναντάγαμε. Η τελευταία λεπτομέρεια που δεν σας είπα πριν πάμε στα πιο ειδικά, δώσε την μπάλα, τα φτερά παίρνουν την πρώτη πάσα που είναι στο χώρο τους. Άρα, κάθε πάσα που γίνει στην περιοχή σου, δώστε από εκεί, είσαι εσύ αυτός που την παίρνεις. Στέλνεις baseline, έτσι το ένα χέρι στην μπάλα, όλους τους κανόνες τους οποίους σου έβαλα. Αυτό ήταν η αρχή. Οι αρχές που βάλαμε. Τους τα πάμε στον πίνακα, γιατί θα λέω εφαρμοσμένα στην ομάδα αυτή. Μπορεί αυτά που κάναμε εμείς εδώ να τα κάνω εγώ στο Μαρούς για να μην πω για εσάς και να μην δουλέψει τίποτα. Απλά στη συγκεκριμένη ομάδα. Τα κάναμε στο βίντεο μετά αφού κάναμε την ανάλυση της Γαλλίας. Τη δείξαμε την άμυνα αυτή με τις βασικές αρχές και το απόγευμα είχαμε προπόνηση γιατί είχαμε day off, Κυριακή την προπερασμένη. Και το δείξαμε στο γήπεδο και κάναμε και ένα αξιολόγιο το οποίο θα. Τέλος. Λοιπόν,
Η coach τώρα Καφαντάρη θα σας πει τι γίνεται με τις τρίπλες και τις πάσες και ο coach Σίκληρας τι γίνεται με τα κοψίματα και τα screen. Τι ωραία οι αρχές, τι γίνεται όταν αρχίζει η αντιμετώπιση. Ελένη. Καλημέρα και από μένα. Όπως είπε και ο coach, τη ζώνη αυτή την λειτουργήσαμε σε κάποιες κοπέλες οι οποίες είχαν ένα επίπεδο και μπορούσαμε να δείξουμε κάποια πράγματα. Θέλει πάρα πολύ μεγάλη επικοινωνία και κυρίως από τον τελευταίο παίκτη. Στην αρχή, στη μέρα που τη βάλαμε τη Γαλλία, είχαμε την Κατερίνα Τσοτηρίου, η οποία ήταν εκπληκτική στο να μιλάει τις παίκτες και να τις στέλνει που θέλαμε να είναι και που πρέπει να πηγαίνουν. Ξέραμε ότι θα γίνουν κάποια λάθη, τα οποία τα διορθώναμε μέρα με τη μέρα. Παρ' όλα αυτά την αντιμετώπισαν πάρα πολύ καλά. Δώσε μου λίγο την μπάλα επάνω. Ωραία, θα δείξουμε. Πες μου. Οκ. Λοιπόν, θα δείξουμε την περίπτωση που απλά ο παίκτης τριπλάρει. Εντάξει, είπαμε ότι τα ζευγάρια είναι μεταξύ τους και πρέπει να μιλάνε κάθε φορά. Δηλαδή, αν αυτός φωνάξει μπάλα, ο παίκτης που είναι τελευταίος πρέπει να φωνάξει καλάθι και οι άλλοι δύο πρέπει να φωνάξουν φτερά. Εντάξει, για να ξέρουμε ο καθένας σε ποια θέση πρέπει να βρίσκεται. Την μπάλα δεν την αφήνουμε ποτέ. Είπαμε, πιέζουμε σαν να είναι man-to-man. Είναι match-up ζώνη. Οπότε την πιέζουμε αρχές man-to-man. Εντάξει, πιέζουμε στο κέντρο, στο αδύναμο χέρι ούτω καθεξής. Σε περίπτωση που γίνει τρίπλα, πρέπει να γίνει μια ολόκληρη περιστροφή. Δηλαδή, παίκτη είπαμε με τρίπλα δεν τον αφήνουμε. Άρα, σε περίπτωση που γίνει μια τρίπλα και δεδομένου ότι η υπόλοιπη ομάδα, η ομάδα που είναι στην επίθεση θα λειτουργήσει σωστά και το spacing, από τη στιγμή που τριπλάρει αυτός ο παίκτης. Normally is going to move. So, τρίπλα. Τριπλάρι, ωραία. Ακολουθεί τον παίκτη. Μην τριπλάρεις λίγο μέσα. Περιφερειακά τριπλάρεις, παρακαλώ. Ωραία. Τρίπλα που σημαίνει ότι ο παίκτης είναι μαζί με την μπάλα. Ακολουθώ, μπράβο. Το φτερό πρέπει να είναι σύμφωνα με αυτά που είπαμε με τις βασικές μας αρχές. Πρέπει να βρίσκεται πάντα σε μία πάσα απόσταση από τη δική του την πλευρά. Πρέπει να προσαρμοζόμαστε σε παίκτες κυρίως. Εντάξει. Αν δεν υπήρχε εκεί παίκτη, σημαίνει ότι θα έπρεπε να είναι πιο μέσα στην άμυνα. Okay. Κάτω από το καλάθι συνεχίζει να βρίσκεται προσαρμοσμένος στον παίκτη που έχει εκεί και οι δύο που είναι δίπλα στην μπάλα. Άρα σημαίνει ότι αρχίζουμε και περιστρεφόμαστε σαν άμυνα. Okay. Πάσα. Ωραία. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Βγήκε στην πάσα. Τι είσαι? Μπράβο. Άρα πρέπει να προσαρμοστείς στον παίκτη που βρίσκεται δίπλα στην μπάλα. Προσαρμοσμένος, τι είσαι? Μπράβο, καλάθι. Ωραία. Προσαρμοσμένος περισσότερο στον παίκτη τον οποίο ανέχεις εκεί. Ωραία. Συνεχίζουμε την τρίπλα. Πάμε να τριπλάρεις πάλι περιφερειακά. Τρίπλα. Go to the other corner. Go. Πάμε τρίπλα, 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 τρίπλα. Αρχίζουμε και ανεβαίνουμε. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε πάσα. Πώς είμαστε? Είσαι φτερό. Μπράβο. Δίπλα στον παίκτη προσαρμοσμένος. Κάτω από το καλάθι προσαρμοσμένος στο φτερό. Πάμε άλλη μία τρίπλα. Τρίπλα ρε. Παίρνα, 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 μπράβο. Stop. Ωραία. Έχει γίνει μια πλήρη περιστροφή. Ο παίκτης που ήταν κάτω από το καλάθι, αυτή τη στιγμή είναι στο point, στην μπάλα που είπαμε. Αυτός που ξεκίνησε στην κορυφή της ρακέτας βρίσκεται τώρα κάτω από το καλάθι και τα φτερά που είχαμε, αλλά σε αντίθετες πλευρές. Εντάξει, δεν αφήνουμε παίκτη με μπάλα. Κάθε φορά που ο συμπαίκτης μου έχει την μπάλα και είμαι partner, πρέπει να βρίσκομαι κάτω από το καλάθι. Εντάξει. Ναι, πες μου πώς. 1988 εφαρμόζουμε εντελώς το front post. Δηλαδή, όπου και να κόβει, είμαστε μπροστά. Ακόμα και πολλές φορές το low όταν πάει, θα βγει η Ισπανού και θα κάνει front post, 4/4. Όταν βάζαν κάποια αλλαγή, οι Τούρκοι ας πούμε είχαν μια αλλαγή κοντύτερη, εκεί παίζαμε 3/4 ανάλογα που είναι η μπάλα. Και το ήξερε η συγκεκριμένη παίκτρια και το έκανε καλά. Προσπαθούσε να μην την κλειδώσει όσο γινότανε, βάζοντας το εξωτερικό πόδι μπροστά. Έτσι, γιατί ωραία όλα αυτά, αλλά τι γίνεται εδώ μέσα. Έτσι, είπαμε η ρακέτα πώς προσπαθούμε. Το front post η αρχή ήταν ανυπέρβλητη. Δηλαδή, όσες φορές δούλεψε, δεν μπόρεσε. Και βέβαια δεν φτάνει αυτό. Πρέπει να κλείσει και από πίσω, γιατί τη στιγμή του shoot πρέπει να πάρει το rebound. Έτσι, συγγνώμη, Ελένη, αυτό ήθελα να πω, γιατί το είχαμε ξεχάσει το front post. Πάμε. Ωραία. Οπότε ουσιαστικά είδαμε μία μετακίνηση που γίνεται με την τρίπλα. Δεν αφήνουμε παίκτη με μπάλα. Τα φτερά είναι δίπλα στη δική μας, αναλόγως από το ποια πλευρά βρίσκονται, πρέπει να καλύψουν την πάσα. Η μοναδική περίπτωση που δεν θέλουμε, δεν υπάρχει κανόνας. Εντάξει, το μοναδικό μπορούμε να σας πούμε για τη skip την πάσα, που όπως είπε ο coach πριν, δεν θέλαμε, δεν επιτρέπαμε να γίνει
ισχύει πιπάσα. Δεν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος κανόνας. Το μόνο που μπορούμε να σας πούμε είναι ότι σε περίπτωση που η μπάλα περάσει πάνω από το κεφάλι μου, δεν είναι δική μου ευθύνη να πάω στην μπάλα. Δηλαδή, σε περίπτωση, μπες λίγο πιο μέσα, εφόσον ο παίκτης είναι μακριά, σε περίπτωση που γίνει σκι πάσα απέναντι, στο κόρνερ, δώσ' την μπάλα, ξανά. Σε περίπτωση που η μπάλα πάει στο κόρνερ και περάσει πάνω από το κεφάλι μου, δεν είμαι εγώ ευθύνη για να πάω στην μπάλα. Δεν έχω την ευθύνη εγώ. Πρέπει να πάει αυτός. Εντάξει, στέλνουμε baseline στο close out. Είναι η περίπτωση που είπαμε ότι είσαι φτερό και καλάθι. Είμαστε μία πάσα απόσταση. Τι είσαι κανονικά? Κανονικά είσαι καλάθι. Ωραία, μπες πιο μέσα, είσαι weak side τώρα. Μπράβο. Είπαμε η περίπτωση που γίνεται στο corner, που ο παίκτης που είναι δίπλα στην μπάλα είναι φτερό και καλάθι μαζί. Εντάξει, ωραία. Για πάμε ξανά στις αρχικές μας θέσεις, όπως ήμασταν στην αρχή. Ωραία. Δείχνουμε την περίπτωση τώρα που γίνεται screen στην μπάλα. Είπαμε ότι όταν είναι κεντρικό το pick, εμείς δεν επιτρέπαμε να γίνει το screen, παίζαμε deny. Εντάξει, σε περίπτωση που για τη βασική αρχή να πούμε πώς κινούμαστε. Έρχεται το παίκτης και δίνει ένα κεντρικό pick and roll. Ωραία. Τώρα, σας είπα ότι εδώ έγιναν αρκετά λάθη στο ξεκίνημα που το παίξαμε και μετά όμως προσπαθούσαμε να δώσουμε κάποιες λύσεις στο στυλ να φεύγει αυτός ο παίκτης στο corner και αυτός να ανεβαίνει επάνω. Κανονικά πρέπει να γίνει μια πλήρης περιστροφή. Δηλαδή, την περίπτωση που γίνεται screen στην μπάλα, είναι η μοναδική περίπτωση που ο παίκτης που έχει την μπάλα πρέπει να την αφήσει. Εντάξει. Δεν αφήνω την μπάλα πριν στήσουν το screen. Διαφορετικά, αν φύγω και πάω κάπου αλλού, θα έχουμε ένα ελεύθερο shoot ή ένα εύκολο drive. Εντάξει. Γίνεται το screen. Ο επόμενος που παίζει φτερό από την πλευρά που τριπλάρει ο παίκτης πρέπει να παραλάβει την μπάλα. Εντάξει, είναι η περίπτωση που δύο παίκτες τους έχουν ουσιαστικά στο ίδιο σημείο. Γίνεται screen, πάμε τρίπλα. Είναι η περίπτωση, είπαμε, που αφήνει αυτό την μπάλα, την παίρνει ο επόμενος. Μπράβο. Από τη στιγμή που αυτός γίνεται μπάλα, τι είσαι? Μπράβο. Πηγαίνει στην μπάλα και αυτός ο οποίος έχει δεχτεί το screen είναι αυτός ο παίκτης ο οποίος πρέπει να βρει την επόμενη πάσα αντίθετα από αυτή την πλευρά. Εντάξει. Έστω ότι γίνεται πάσα. Μπράβο. Ξαναεπιστρέφει μπάλα επάνω και έχουμε ένα screen. Έλα στο φτερό. Ωραία. Και γίνεται screen στη side pick and roll. Ο επόμενος έρχεται στην μπάλα. Μπράβο. Πρέπει να βγω εκεί. Είμαι καλάθι και έτοιμος να προσαρμοστώ στην έξτρα πάσα. Κατανοητό μέχρι εδώ? Κάθε φορά που γίνεται screen, ο επόμενος παίκτης πρέπει να παραλάβει τον παίκτη με την μπάλα και να γίνει μια ολόκληρη περιστροφή. Εκεί είναι λίγο που χάνονται λίγο που χανόμασταν λίγο και ίσως είχαμε κάποια ελεύθερα shoot. Έτσι κι αλλιώς λειτουργούσαν σαν να σε place zones ή και εμείς είχαμε προσαρμοστεί στα place που παίζαν στο μάτωμάνο, οπότε δεν είχαμε ιδιαίτερο πρόβλημα. Αυτά, αν έχετε κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά, για να δώσω το λόγο στο coach Σίκληρα. Ωραία. Για να δούμε τώρα τα κοψίματα στη ζώνη. Καλημέρα και από μένα. Συγγνώμη, γιατί είναι η πρώτη φορά που είμαι μπροστά σε κόσμο, οπότε συγχωρέστε μου λίγο την αμηχανία. Αυτό που εμείς δώσαμε περισσότερο στα κορίτσια να καταλάβουν είναι ότι στην περίπτωση που ήταν αυτά που είπαν πριν από λίγο η κότς Καβατάρη και ο κότς Καραμιδάς, εάν ήταν απλά με τρίπλα, ήταν κάτι πολύ εύκολο να αντιμετωπιστεί. Αν ήταν screen στην μπάλα, εξίσου. Άρχισε σιγά σιγά να προβληματιζόμασταν, εάν άρχισαν και μπαίνανε διάφορες μορφές κοψίματα, φλάς προς την μπάλα, εκεί πώς έπρεπε να αντιμετωπίσουμε κάποιες τις καταστάσεις. Υπάρχουν κάποιες απλές λύσεις, κάποια βατά σημεία μπορεί κάποιος να το εφαρμόσει πάρα πολύ εύκολα. Εμείς όμως, επειδή θέλαμε να προβληματίσουμε λίγο παραπάνω την αντίπαλη άμυνα, βάλαμε κάποιες ειδικές καταστάσεις. Επιτρέψτε μου λίγο μια παρένθεση. Εννοείται κάθε προπονητής μπορεί στην ομάδα του να εφαρμόσει ό,τι αυτό κρίνει καλύτερο και σκόπιμο για την ομάδα του. Εμείς με τα όπλα που είχαμε εκείνη την περίοδο, με τις παίκτρες που είχαμε στα χέρια μας, θεωρούσαμε ότι το καταλληλότερο που μπορούσαμε να κάνουμε ήταν αυτό που εφαρμόσαμε εκείνη τη στιγμή. Και τι θέλω να πω πιο συγκεκριμένα. Εάν το point guard ήταν στο κέντρο, ποιος είναι point guard εδώ πέρα, εσύ, το 2 και το 3 δεξιά-αριστερά, το 4 ας υποθέσουμε ότι είναι κάτω. Είχαμε πει σαν βασική αρχή ότι το 5, όπου και να βρίσκεται ο αντίπαλος ψηλός του, μαρκάρει τον αντίπαλό του σαν ένα man-to-man.
κινείται μέσα στο γραφιστό, όπως είπε ο coach, ένα από τα τρία P είναι το paint. Έτσι. Αν λοιπόν το αντίστοιχο πεντάρι πήγε λίγο σε παρακαλώ στη γωνία, άρα και το 4 είναι κοντά του. Ωραία. Εάν λοιπόν ο παίχτης αυτός κατεβαίνει από το high στο low post, τον ακολουθεί το πεντάρι, αυτό που πάμε πριν. Ωραία. Υπήρχε λοιπόν το εξής θέμα. Η παίχτρια της Γαλλίας στο 4 έκανε flash προς την μπάλα. Ανέβαινε λοιπόν για να πάρει την μπάλα από το, από το wing, από το, από το φτερό. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλαμε και δείξαμε στα κορίτσια είναι ότι βασική αρχή είπαμε ότι ο παίχτης ακολουθεί. Κρατάμε τα ζευγάρια μας, κρατάμε τα partners, έτσι, αλλά υπάρχουν κάποιες, κάποιες ιδιαιτερότητες. Όταν λοιπόν το 4 έκανε flash προς την μπάλα, εσύ παίζεις κανονικά στις δίκες 3-4, ο παίκτης αυτός λοιπόν όφιλε, η παίχτρια μάλλον, να ακολουθεί την παίχτρια αυτή μέχρι και τον αγώνα, μέχρι και το έλμπο. Να μην πάρει την μπάλα. Να υπενθυμίσω ότι, για να μην παρασυρθούμε, παίζουμε ζώνη, έτσι, δεν παίζουμε man-to-man, άρα παίζουμε στις δίκες ζώνης. Ο παίχτης λοιπόν αυτός, η παίχτρια που μάρκαρε την κορυφή, το point, ένα από τα P, θέλαμε να φλωτάρει προς τα μέσα, έλα πάνω στον αγώνα, σε παρακαλώ, ακριβώς στον αγώνα, okay, εσύ μπροστά ένα χέρι. Η παίχτρια αυτή λοιπόν θέλαμε τουλάχιστον να έχει ένα πόδι πάνω, έτσι ώστε να εμποδίσουμε αυτή την μπάσα προς τα μέσα. Σίγουρα ρισκάρουμε την μπάσα, δεν αρνούμαστε την μπάσα αυτή, απλά είμαστε πάντα σε ετοιμότητα αν η μπάλα αυτή περάσει και είναι καλή στο air, με ένα close out, με ένα start βήματα, να μπορέσουμε να εμποδίσουμε το, την μπάσα και το shoot. Okay. Δείτε το λιγάκι σε λίγο ταχύτητα. Παλικάριά, πάμε να το κάνουμε λίγο πιο ζωντανά, να το καταλάβουν και τα παιδιά απ' έξω. Λοιπόν, θέλουμε από το point guard η πάσα να πάει στο πλάι, το πεντάρι να κόψει το low post και από, από το α να κόψει το elbow το 4. Να κάνει flash στην μπάλα. Okay. Για πάμε λιγάκι. Πάμε. Πάσα. Πάσα. Okay. Κόβει. Ακολουθεί το 4. Flash. Stop. Η μπάλα λοιπόν πηγαίνει. Πρώτο μας μέλημα είναι εδώ, γιατί τα παιδιά της Γαλλίας ήταν και αυτά 95. Πάλι είχαμε πρόβλημα στο τεσάρι. Δεν θέλαμε λοιπόν να ταΐσουν τη ρακέτα μας. Okay. Βέρναμε λοιπόν το point guard μέσα, να εμποδίσουμε αυτή την μπάσα. Και όταν η μπάλα ξανά βγαίνει έξω, ωραία, προσαρμοζόταν ο παίκτης σε συνθήκες man-to-man, όπως είπε πριν από λίγο η coach Καβαντάρη. Εντάξει. Αυτό είναι ένα από τα βασικά. Εάν συνέβαινε, να το κάνουμε λίγο από την άλλη πλευρά. Έλα πάλι, το 4 σπάει κάτω. Το 5 εκεί, αντίστοιχα, το ίδιο πράγμα. Πάσα 45, κατεβαίνει, ανεβαίνει, ακολουθεί, flash, πολύ αστό. Μπάλα. Ο παίκτης αυτός είναι πάρα πολύ σημαντικό. Σας το είπε πριν από λίγο ο κότς Κεραμιδάς. Θέλαμε την παίκτρια η οποία είναι στη weak side πλευρά να είναι με τα δύο πόδια μέσα στη ρακέτα, παίζοντας καθαρά ζώνη. Να μπορέσει να προσαρμόζεται και να ελέγχει όλο το χώρο. Είτε μια λόμπα πάσα, είτε μια skip pass, την οποία βέβαια θέλαμε να μην επιτρέψουμε. Εντάξει. Okay. Υπάρχει και ειδικό ασυσιολόγιο που μπορούμε να βάλουμε πάνω σε αυτό το κομμάτι. Να μάθουμε τους παίκτες μας να δουλεύουν το high-low διαγώνια και παίκτες που μπορούν να πασάρουν. Τον παίκτη μας, τον αμυντικό, το point guard, να μάθει να δουλεύει από παίκτη, άμυνα που παίζει εδώ πέρα, να κάνει ένα-δύο κίνηση και να ματσάρει προς τα μέσα. Αν η μπάλα πάει καλά, close out βήματα πάνω στον μπάλα. Αυτό είναι ένα ασυσιολόγιο που μπορείτε πολύ εύκολα να το βάλετε. Οτιδήποτε βέβαια επιλέξετε να κάνετε θέλει πάρα πολύ προπόνηση. Εμείς δεν είχαμε τη δυνατότητα να το δείξουμε πάρα πολύ, αλλά όπως σας είπε πριν και η coach Καφαντάρη, είχαμε παιδιά τα οποία σε υψηλό επίπεδο μπορούν και αντιλαμβάνονταν πάρα πολύ γρήγορα κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι είναι αρκετά απλό αυτό που δείξαμε μόλις τώρα. Okay. Coach. Ναι. Τελείωσες με το... Σε αυτό το κομμάτι, ναι. Αμέσως μετά, αφού αυτά τα δείξαμε στο γήπεδο, κάναμε 3-4 ασκήσεις μετά την προθέρμανση για να τις προετοιμάσουμε σε αυτό. Τις είχαμε επιλέξει από πριν ξεκινήσουμε από το ξενοδοχείο και πιο συγκεκριμένα. 5 παίκτες επίθεση. 1, 2, 3, 4 και ένα high post. Μπείτε. Στα corner πηγαίνετε. Και ο κεντρικός φεύγει από τη μέση. Ο κεντρικός φεύγει. Είσαι μπάλα, δώστε εδώ. Έχεις δίκιο. Πάμε. Ο κεντρικός παίκτης φεύγει. Ποιος είναι κεντρικός, ποιος έπαιζε, φεύγει. 4 άμυνα μόνο. 4 άμυνα. Κάτσε κατά το καλά. Κάτω από το καλάθι. 5-2-4, αυτό που σας είπε η coach Καφαντάρη, επικοινωνία. Η πρώτη άσκηση που κάναμε. Τους βάζαμε να γυρίζουν την μπάλα και οι τέσσερις κάνανε το match-up, επικοινωνώντας και μιλώντας. Μπάλα, φτερό, καλάθι. Αυτές τις λέξεις τα ελληνικά λέγανε. Άρα κάθε φορά που η μπάλα έφευγε από τα χέρια κάποιου, υπήρχαν τρεις άνθρωποι που μιλάγανε.
Εγώ έχω την μπάλα, εγώ έχω το καλάθι, εγώ είμαι φτερό. Γυρίστε την μπάλα. 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 Πρέπει να μιλάτε, συγγνώμη, πρέπει να μιλάτε τέσσερα άτομα. Ποιο είναι μπάλα, ποιοι είναι φτερά, ποιο είναι καλάθι. Εσύ θέλεις καλάθι. Εντάξει. Πάμε. Συνέχισε. Γυρίστε την μπάλα. Γυρίστε την μπάλα. Πήγαινε στην κορφή την μπάλα. Στοπ. Παιδιά, δεν ακούω τίποτα. Αυτές οι γυναίκες φωνάζουν δυνατά. Εσείς τι κάνετε. Δώσε την μπάλα πάλι. Ξέρουμε ότι είναι πρωί, εντάξει, αλλά ναι, λίγο πιο ζωντανά. Πάμε. Στοπ, στοπ, στοπ. Παιδιά, να σας ακούσουν απ' έξω. Μη φοβάστε, μην τρέπεστε. Δώσε την μπάλα έξω. Παιδιά, δεν ήταν κόσμος εδώ. Μιλάνε γαλλικά, οι άλλοι μιλάνε. Πώς θα ακούσουμε. Πάμε. Στοπ. Μαζί με την μπάλα πας. Ταχύτητα, γλίστρα, λίγη στα γόνατά σου και γλίστρα μέχρι κάτω. Πάλι, ξαπ' την αρχή. Πιο γρήγορα. Πάμε. Πιο γρήγορα. Μαζί με την μπάλα κινηθείτε. Μαζί. Μαζί με την μπάλα. Μαζί με την μπάλα. Ωραία. 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 Ωραία στοπ. Αυτό το κάναμε, βάλαμε όλοι οι παίκτες, κινηθήκανε, κάναν το αντίστοιχο. Καταλαβαίνετε έτσι, πέντε επίθεση, μην το κάνουμε με όλα τα παιδιά, τώρα δεν υπάρχει λόγος. Στη συνέχεια, πώς θα καλύψουμε το short corner. Βάλαμε τρεις εναντίον τριών. Τρεις αμυντικούς. Το Χ2 στο πλάι, εσύ ας πούμε. Το Χ5. Χ5 τον βάζουμε μέσα κεντρικό. Και το Χ4. Ωραία. Επίθεση τρεις παίκτες πάλι. Εδώ στη strong side είμαστε. Strong side. Έχουμε γωνία. Εσύ είσαι κάτω το καλάθι. Τρεις παίκτες. Πολύ ωραία. Και τι κάνουμε τώρα εδώ. Απλά ένας προπονητής, coach. Τι σπέθα, θα σας βάλω εγώ. Πήγαινε στις 45 μοίρες. Δώσε μπάλα. Δώσε μπάλα εδώ. Α, μπράβο. Εσύ γωνία. Δώσε την μπάλα στον coach. Στον coach. Έλα στο corner. Στον coach. Και εσύ στο short corner. Τι, όχι εσύ την μπάλα. Ωραία. Εσύ είσαι κέντρο. Πεντάρι πες εσύ. Οκ, εντάξει. Εντάξει. Αυτό, εσύ είσαι ο κεντρικός παίκτης. Έτσι, παίκτης ρακέτας. Άρα, θα κάνουμε την κίνηση και εσείς θα κάνετε τις αντίστοιχες προσαρμογές. Εντάξει, μπάλα, φτερό, καλάθι. Πάμε, πάσα. Στοπ. Εσύ δεν είσαι παίκτης ρακέτας, προστατεύεις τη ρακέτα. Front post, front post. Έτσι. Ταυτόχρονα με την κίνηση της μπάλας, κινήστε κι εσείς. Πάμε. Έτοιμοι. Φύγαμε, φύγαμε. Οπ, 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 οπ. Αυτό πρέπει να γίνει ταυτόχρονα. Δηλαδή, φεύγει αυτός, πας εσύ μπροστά. Εντάξει, ξεκίνα πάλι κάπου το καλάθι. Ξεκίνα πάλι κάπου το καλάθι. Λείπει ουσιαστικά ο πάνω παίκτης. Εντάξει, εσύ είσαι το καλάθι. Και αυτός είναι το φτερό. Εντάξει. Πάμε. Μαζί με την μπάλα, μην κινιέσαι πιο πριν. Πάμε, μαζί. Ωραία. Εσύ αφήνεις την μπάλα, πάει πρώτα και μετά πας. Δεν πας, εντάξει, την αφήνεις, πάει και μετά βγαίνεις. Έλα, πάμε. Εκεί, δώστε. Μπροστά. Έφυγες. Αυτό. Ωραία. Αυτό εννοείται το κάνουμε και από την άλλη πλευρά. Βάζουμε όλους τους παίκτες που μπορεί να παίξουν. Δηλαδή, εκτός από το Σωτηρίου, εκεί περάσανε όλοι οι παίκτες. Εντάξει, αυτό το καταλαβαίνετε. 5 με 10 λεπτά κρατούσε κάθε άσκηση. 5 λεπτά, όχι παραπάνω. Στην επόμενη άσκηση βάλαμε 6 εναντίον 5. 6 επιθετικοί, οι 5 αμυντικοί μπείτε μέσα. Στις 4, ένας τρεις ένας. 6 επιθετικοί. Τις 2 τέσσερις, high post, low post. Low post, 2 low post να μπουν, 2 low post. Όχι, δύο. Βάλε 2 ψηλούς. 6 παίκτες, 1, 2, 3. 5 ανοιχτά και ένας στο low post. Οκ, okay, εντάξει. 5 ανοιχτά και ένας low post. Στη γωνία λοιπόν πήγαινε. Δεν αλλάζει τίποτα, γυρνάμε την μπάλα, μπάλα, καλάθι, έτσι, και φτερό. Πάμε, γυρίζουμε. Μπράβο, μπράβο. Μαζί με την μπάλα, μαζί μιλάτε, με την μπάλα. Μιλάτε. Έπρεπε να σου να μαζί με το ένα. Το ένα εδώ, το ένα. Ακολουθεί το ένα, δεν είπαμε. Έτσι. Πιο γρήγορα, το γωνιακό πιο γρήγορο. Έτσι. Ο τελευταίος είναι όλη υπόθεση. Πάμε. Αυτό. Αυτό. Stop. Νομίζω καταλάβατε. Εντάξει. Και τώρα
δουλέψαμε τρίπλα και κοψίματα. Πάμε, Λένη, δείξει τρίπλα εσύ. Πέντε στην επίθεση, οπότε ένας από την επίθεση να βγει. Ένας στο low post κανονικά. Ωραία. Όχι, έχει βγει. Ωραία. Θέλω απλά να τριπλάρετε περιφερειακά η επίθεση. Εντάξει. Εάν τριπλάρω και δεν έχω χώρο, if she's dribbling your way, then go to the other corner. Okay. If she's dribbling and you don't have the space there, go to the other way. Okay. Λοιπόν, μόνο τρίπλα περιφερειακή. Κάθε φορά που ένας παίκτης βρίσκεται στο corner, θέλω να περνάει από την άλλη πλευρά. Τέσσερα άτομα να μιλάτε. Πάντα προσαρμοσμένος. Τώρα έτσι πως είμαστε σε αυτές τις θέσεις. Ο 4 είναι προσαρμοσμένος περισσότερο προς τον 4 και τώρα δεν έχεις παίκτη, πρέπει να είσαι πιο κοντά στον 5. Μπράβο. Εντάξει, για να προλαβαίνουμε και όλες τις κινήσεις. Οπότε, οτιδήποτε θέλετε να κάνετε, μόνο περιφερειακή τρίπλα στο ξεκίνημα και περνάμε. Πάμε να δούμε. Αν φύγει, θα φύγεις μαζί. Δες. Περίμενε. Yeah. Πρέπει να δεις που έχει παίκτη πρώτα. Εντάξει. Ωραία. Παίζουμε κανονικά, πιέστε κανονικά την μπάλα. Μιλάτε 4 άτομα. Πάμε. Όπου θες τριπλάρεις. Ωραία. Μπράβο. Μίλα. Πού είμαστε τώρα. Πάμε. Πίεσε. Μπάλα. Μίλα. Stop. Τι είσαι που είναι αυτός στην μπάλα εδώ. Πες το, για να βρεθείς και κάτω από το καλάθι θέλω, εντάξει. Πάμε ξανά. Πάμε. Όπου θέλετε τριπλάρω. Το όποια κατεύθυνση θέλετε. Πάμε. Πίεσε την μπάλα. Stop. Ένα άτομο ακούσαμε να φωνάζει μπάλα. Πρέπει να ακούγονται 4 άτομα. Ένας θα φωνάζει μπάλα, ένας φωνάζει καλάθι, 2 φωνάζουν φτερό. Πάμε ξανά από την αρχή, επάνω η μπάλα. Πάρτε θέσεις. Ωραία, φύγαμε. Τρίπλα, μπράβο. Πάσα, μπάλα. Καλάθι, ωραία, περνάει. Πολύ ωραία, μπράβο. Πίεσε την μπάλα. Καλάθι είμαστε εδώ, μπράβο. Ωραία. Πάμε, πίεσε την μπάλα. Καλάθι, μπράβο. Μιλάμε στην πάσα. Ωραία. Μπράβο, ωραία. Πάμε ξανά από την αρχή στις ίδιες θέσεις. Προσπαθούμε να κάνουμε και drive. Εντάξει, οπότε θέλουμε τη βοήθεια από τον κεντρικό παίκτη. Πάσα, κανονικά, τρίπλα. You can drive, okay. You can play one against one. Δεν θέλουμε να περάσει μπάλα στον κεντρικό διάδρομο. Να πιέσουμε να πιάει baseline. Πάμε. Μιλάμε. Stop. Δώσ' την μπάλα εδώ. Κάτω baseline, να πάει baseline. Πέσουμε κανονικά. Πάμε. Μπράβο. Stop. Μπράβο. Δείτε τώρα τι αλλαγή έγινε. Stop. Δείτε τώρα τι αλλαγή έγινε εδώ χωρίς να τους έχουμε πει κάτι. Πάμε ξανά τον drive εδώ. Εδώ δεν ήσουν. Ποιος έκανε τον drive. Αριστερά. Μπράβο. Ξεκινάει drive. Αριστερά δεν το έκανες drive. Και εσύ ανέβηκες πάνω. Μπράβο. Α, έλα. Λοιπόν, ξεκινάει drive. Έρχεται κανονικά να βοηθήσει και αυτός ο παίκτης ανεβαίνει. Οπότε ανέβηκε μαζί. Βγήκες έξω. Βγες πάνω. Δώσ' την μπάλα. Ωραία. Έγινε δηλαδή μια εσωτερική, ας το πούμε, αλλαγή. Εντάξει, οπότε τα ζευγάρια τώρα δεν έχουν αλλάξει. Αυτοί οι δύο είναι μαζί και εσείς οι δύο είστε μαζί. Εντάξει, κάνανε μια αλλαγή χωρίς να τους πούμε κάτι, απλά και μόνο γιατί έγινε μια απλή μετακίνηση εδώ. Πάμε, συνεχίζουμε. Μέσα, μπράβο. Ωραία. Πάμε, πίστη πάνω, baseline. Μπράβο, γίγη. Ρημασάρι. Μπράβο, καλή δουλειά, μπράβο. Ωραία, πάμε ξανά από την αρχή επάνω. Ακριβώς τα ίδια, the same, okay. Drive, pass, κόβουμε. Και θέλουμε να γίνει κάποια στιγμή να ζητήσουμε pick στην μπάλα. Οπότε είπαμε, ο επόμενος παίκτης στην πλευρά της που τριπλάρει ο παίκτης με την μπάλα πρέπει να έρθει και να κάνουμε μία περιστροφή. Εντάξει, πάμε. Μιλάτε. Ωραία, πάμε. Μπράβο. Baseline. Δεν θέλουμε να τριπλάρει κέντρο. Δεν περνάει κέντρο. Screen στην μπάλα. Stop. Είσαι φτερό. Πάμε ξανά, η ίδια κίνηση. Το screen. Ωραία. Πρέπει να έρθει το επόμενο φτερό να πάρει την μπάλα. Στην πλευρά της μπάλας είσαι καλάθι και έτοιμος να πας στην έξτρα πάσα μετά. Εντάξει, πάμε. Από την αρχή, πάμε. Το ίδιο. Ωραία. Πάμε. Μιλάτε. Ωραία. Μπράβο.
Όχι baseline, baseline να πάει. Να πάμε και για screen στην μπάλα. Να πάμε και για screen στην μπάλα. Πάμε. Έλα screen. Ο επόμενος. Έλα, έλα. Μπράβο. Yes, yes, yes. Πάμε. Είσαι ο επόμενος. Θυμηθείτε λίγο. Ένα κανόνα τον οποίο ξέρετε να σας πω πριν. Κάθε φορά που γίνεται τρίπλα προς την πλευρά μου, σημαίνει ότι αν είμαι φτερό, απομακρύνομαι από την μπάλα, σύμφωνα με το spacing που έχει και η άλλη ομάδα. Τρίπλα προς την πλευρά μου, αν είμαι φτερό, φεύγω. Απομακρύνεται η μπάλα από μένα, σημαίνει ότι σαν φτερό πρέπει να πλησιάσω προς την μπάλα. Εντάξει, πάμε ξανά άλλη μια φορά τελευταία. Γυρίστε λίγο την μπάλα και μετά να κάνουμε ένα screen, είτε πλάγια είτε κεντρικό. Πάμε. Εντάξει, δεν είμαστε. Ο επόμενος, μπράβο, μπράβο, αυτό είναι, αυτό είναι, αυτό είναι, μπράβο, καλή δουλειά. Μπράβο, ωραία. Να δώσουμε ένα χειροκρότημα στα παιδιά που έχουν κάνει προσπάθεια στην άμυνα λιγάκι. Μπράβο, παιδιά. Μπράβο, παιδιά. Και ο coach Σίκλη θα σας δείξει την άσκηση που κάναμε με τα κοψίματα, πριν όμως θέλει να συμπληρώσει, πριν δείξει την άσκηση, να συμπληρώσει λίγο το κάτι για τα κοψίματα. Υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες. Ο ένας είναι μια πάρα πολύ απλή, πάρα πολύ απλή αντιμετώπιση. Βλέπετε όπως είμαστε τώρα, τα ζευγάρια μας, οι partners, έτσι, τα ζευγάρια είναι συγκεκριμένα. Το 1, το 4, το 2 με το 3. Okay. Υπάρχουν λοιπόν δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι, αυτό είναι βέβαια πάντα φιλοσοφία της ομάδας και του προπονητή. Αν κόψει λοιπόν αυτός ο παίχτης, μία περίπτωση πολύ απλή, οπότε δεν χαλάει η ισορροπία, παραλλάζουν μόνο τα ζευγάρια, να ακολουθήσει το κόψιμο παίχτη που μαρκάρει. Τον αφήνει μαζί, περνάει. Οκ, okay, έρχεσαι λίγο προς το κέντρο. Στοπ, στοπ, άμυνα. Ωραία. Και είμαστε πάλι στον ίδιο, φτάνουμε στο ίδιο σημείο. Απλά μόνο τώρα έχουν αλλάξει τα ζευγάρια. Το point, το 1 είναι με το 3, το 2. Και ο αντίστοιχο παίχτη είναι πλέον το άλλο ζευγάρι. Εμείς θέλαμε λοιπόν κάτι τέτοιο να μην το επιτρέψουμε και να μην είναι τόσο πολύ εμφανές και να μπερδέψουμε λίγο την επίδεση της αντίπαλης ομάδας. Τι σχεδιάσαμε, σας το λέω, αυτό ήταν ειδικά για αυτά τα παιχνίδια. Έλα λιγάκι το point card μέσα. Ας πάει το πλάι. Λοιπόν, ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάνατε πριν από λίγο, παιδιά. Δίνεις την μπάλα στο 2. Ωραία, stop. Αυτός δεν κάνει τίποτα. Αυτός λοιπόν εδώ πέρα ο παίκτης έφευγε και πήγαινε και αντικαθιστούσε, εσύ μαρκάρεις την μπάλα man-to-man, κανονικά συνθήκες man-to-man, κανονικά, ωραία, και πήγαινε εδώ. Εδώ λοιπόν είχαμε σχεδιάσει, γιατί είχαμε μπανσέπερ να το κάνουμε αυτό το πράγμα, θέλαμε ο κάτω παίχτης να πάρει τον παίχτη που ανεβαίνει πάνω. Ο πίσω παίχτης να μαρκάρει τον παίχτη που μένει μόνος του και ο παίχτης αυτός που ήταν στο πλάι να γίνεται κατευθείαν weak side πλευρά, ένα πόδι μέσα, ένα πόδι έξω από τη ρακέτα. Ήταν κάτι το οποίο το βάλαμε σαν ειδική συνθήκη στο παιχνίδι με τη Γαλλία. Γιατί ήταν παίχτες οι οποίες ήταν ναι μεν πολύ ψηλές, αλλά ήταν και πολύ δυσκίνητες. Ήταν αργές στα πόδια. Οπότε μπορούσαν τα δικά μας τα παιδιά με χαμηλότερο κέντρο βάρους να κυνηγήσουν αυτές τις περιπτώσεις. Πάμε να το κάνουμε λιγάκι λίγο πιο αργά. Έλα. Αργά. Εντάξει, δίνεις την μπάλα στο 2, φεύγεις. Εσύ τον παραδίδεις. Okay, και αμέσως βρισκόμαστε. Θα πει κάποιος, ναι, αλλά μπορεί να υπάρχει mismatch ή οτιδήποτε. Αν η μπάλα πάει εδώ, μπορεί να πάει μέσα, να υπάρχει mismatch. Υπάρχει το πεντάρι μας πάντα που υπάρχει μέσα στη ρακέτα. Μην το ξεχνάμε αυτό. Το 5 είναι πάντα παίχτης προστασίας, προστατεύει τη ρακέτα μας. Εντάξει, κατανοητό. Πάμε να το κάνουμε άλλη μια φορά. Έλα. Πρώτη περίπτωση, ο παίχτης του, ο άσος, πασάρει στο 2 και ακολουθεί κανονικά. Και μένουμε συνήθως κανονικά. Πάμε. Πάσα. Δίνω, κόβω κανονικά. Stop. Θέλουμε το εξής. Ο παίκτης ο οποίος μαρκάρει την μπάλα, μόλις δίνει λοιπόν την μπάλα, πρώτη μας επιλογή είναι μόλις περάσει, μπαμ, ένα χτύπημα. Να σταματήσουμε τον παίκτη, να κόψει λίγο γρήγορα μπροστά, ώστε να προλάβει. Μόλις φτάσει λοιπόν, κανονικά προσαρμοζόμαστε στις συνθήκες man to man. Ωραία, πάμε άλλη μια φορά. Έλα. Άλλη μια φορά, το ίδιο. Για να πάμε στην επόμενη φάση. Λοιπόν, πάσα, μπαμ, μπράβο, κόβουμε. Ωραία, και μένουμε στους παίχτες μας. Παίζεις μπροστά, αν βγεις στη γωνία, το ίδιο πράγμα. Πάμε να δείξουμε και την άλλη περίπτωση. Λάτε, παιδιά. Θέλει επικοινωνία, ε. Εγώ μπάλα, φτερό, καλάθι. Πάμε. Στοπ. Θέλω ζωντανά. Εντάξει, ξανά.
Πάμε, ζωντανά. Ζωντανά. Πάμε. Μπαλά. Έτσι, ωραία. Μπαμ, αλλαγή, φτερό. Σούπερ, 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 σούπερ. Σούπερ. Μαρκάρι, man to man συνθήκη. Μαρκάρι στον παίχτη, open deny. Εσύ μαρκάρι στη διατέρτα και ο παίχτη είναι φλοταριστό, weak side πλευρά. Επίσης, και εδώ υπάρχει σκιουσιολόγιο που μπορούμε να βάλουμε τους παίχτες μας να δουλεύουν τη μετακίνηση αυτή σε σημεία τέτοια που να μπορέσει να μετακινηθεί και να φτιάξουν καλύτερες προσαρμογές. Αλλά πάντα βασικό και μεγάλη προτεραιότητα είναι να υπάρχει καλή επικοινωνία communication μεταξύ των παιχτών. Εντάξει. Μία ακόμα περίπτωση που εμείς την αντιμετωπίσαμε πάρα πολύ υπήρχαν τα κάθετα κοψίματα. Ήταν όταν η περίπτωση, δηλαδή η παίχτρια έδινε την μπάλα και κέκοβε από την... κέκοβε προς τη ρακέτα. Πάμε λιγάκι να δείξουμε και αυτή την περίπτωση. Εννοείται ότι όταν υπάρχουν, αν υπάρχουν κάποια απορία, μπορούμε να το συζητάμε. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, πάλι και εδώ υπάρχουν δύο βασικοί κανόνες. Η απλή αντιμετώπιση, έτσι, που μπορούμε να ακολουθούμε πάντα την περίπτωση του παίχτη μας, και η πιο ιδιαίτερη κατάσταση που μπορούμε να τη βάζουμε ανάλογα με τι έχουμε αντιμετωπίσει μέσα στο παιχνίδι. Πάλι λοιπόν το point guard, το 2, το 3, όπως είστε πολύ καλά. Ωραία. Λίγο πιο ανοιχτά στη γωνία, σας παρακαλώ. Σούπερ, σούπερ. Ένα πόδι μέσα, ένα πόδι έξω. Όχι, εσύ ψηλέ. Είναι όπως... Ωραία. Ο ένα λοιπόν δίνει την μπάλα στο 2. Και εδώ υπάρχουν οι περιπτώσεις ότι υποθέτουμε ότι ο point guard κόβει μακριά και πάει προς τη γωνία. Εσύ έρχεσαι με τρίπλα και παίρνεις αυτός αντικαθιστά. Φεύγεις λοιπόν, αντικαθιστά, ανέβα, ανέβα, ανέβα. Η μία πολύ απλή λύση είναι στήκες man to man. Stop. Ωραία. Τα ζευγάρια μας, βλέπετε, αλλάξανε πάλι. Τελευταίος παίκτης, ρακέτα, καλάθι, point, φτερά. Τα ζευγάρια μας μόνο απλά έγινε η αλλαγή αυτή. Μία πολύ απλή περίπτωση, αν το κάνουμε αυτό το πράγμα, να ακολουθήσουμε τον παίχτη που κόβει. Ωραία, πάρα πολύ απλά. Εμείς βάλαμε επίσης σε αυτή την κατάσταση κάτι πιο ιδιαίτερο, πάλι για να προβληματίσουμε την επίθεση των αντιπάλων, με τον εξής τρόπο. Πηγαίνετε πάλι στις αρχές της, παιδιά. Λοιπόν, δίνει πάσα ο 1 στο 2. Πολύ ωραία, stop. Man to man, συνθήκες man to man, απαγορεύουμε να περάσει κέντρο, δεν επιτρέπουμε στον παίχτη μας να κάνει δίζηση. Ο παίχτης λοιπόν αυτός κόβει προς το καλάθι. Stop. Εδώ λοιπόν είναι αυτό που είπαμε και πριν από λίγο, με το που πάει να κόψει ο παίχτης, μια πρώτη επαφή. Τον φέρνω μαζί μου, τον δίνω στον παίχτη αυτόν, εσύ παίζεις κανονικά, είσαι μια πάσα απόσταση, ανεβαίνεις. Ο παίκτης αυτός ακολουθεί τον παίκτη αυτό και εγώ αντικαθιστώ και γίνομαι κατευθείαν φτερό. Και πάλι βρισκόμαστε σε κατάσταση ένας στις ένας με τις συνθήκες πάλι, απλά αλλάζοντας τα ζευγάρια μας. Καταλαβαίνετε. Απλά αλλάζουμε τον παίκτη μας έτσι ώστε να μας δώνει τη δυνατότητα πάντα να βρισκόμαστε σε καλούς χώρους και να μην επιτρέπουμε το σουτ και την πάσα μέσα στη ρακέτα. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Πάμε να το δούμε λιγάκι. Έλα, εντάχει και έχουμε άλλο ένα πραγματάκι να το τελειώσουμε. Λοιπόν, πάσα. Κόβεις γωνία, μπαπ, τον αφήνεις, ωραία, ματσάρουμε κανονικά. Τελευταίος παίξεις τη ρακέτα, φτερό, φτερό, κέντρο. Έτσι. Εντάξει. Αυτό το βάλαμε στο παιχνίδι με τη Ρωσία, γιατί θέλαμε η παίχτρια και την πρώτη παίχτρια και τη δεύτερη, η Prince, μια πολύ καλή παίχτρια επίπεδου NBA, να μην ακουμπήσει την μπάλα. Και όταν έβγαινε στην γωνία, να έχει παίχτρια με ψηλότερο κορμί μπροστά της, για να μπορέσει να της ενοχλεί το σουτ. Κοτς, άλλη μια περίπτωση να την πω. Άλλη μια περίπτωση. Βεβαίως. Ναι. Υπάρχει και η τελευταία περίπτωση που βρήκαμε σε μια... Αυτό το αντιμετωπίσαμε με την περίπτωση της Γαλλίας και στο πρώτο και στο δεύτερο παιχνίδι. Προσπάθησε να το κάνει και η Σλοβακία, αλλά το έφυγε με διαφορετικό τρόπο αλλά και δεν τα κατάφερε. Είχαν ένα play οι Γάλλοι με τον εξής τρόπο. Εμείς είχαμε στηθεί ένας τρεις ένας με αυτόν τον τρόπο που είπαμε. Ας έρθει λοιπόν το point guard και εδώ πέρα ξανά, στις αρχικές θέσεις. Ας πάει το 2 δεξιά αριστερά, ωραία το 4 και το 5 κάτω. Μην ξεχνάμε πάντα ότι το 5 όπου και να βρίσκεται παίζει στο low post. Το 5-5 παίζει πάντα man to man, έτσι. Όπου και να βρίσκεται παίζει man to man. Ωραία.
Οι Γάλλοι κάνανε το εξής εναντίον της δικής μας οποιασδήποτε ζώνης βρίσκανε μπροστά. Κάνανε διπλή υπερφόρτωση. Δηλαδή στέρνανε δύο γκάρ, υπερφορτώντας τη μία πλευρά, για να μπορέσουν να τραβήξουν και να δημιουργήσουν επέκτη, έχοντας πάντα στην πλευρά αυτή μια τη Γιωχάνης, η οποία είναι εξαιρετική σουτέρ. Εξαιρετική σουτέρ. Λοιπόν, ξέραμε όμως, είχαμε διαβάσει μαζί με τους coach ότι το point guard, ειδικά η Επούπα, ένα κοντό point guard, είναι πολύ κακή σουτέρ. Οπότε επιλέξαμε λοιπόν να κάνουμε το εξής. Ερχόταν λοιπόν το 4, έκανε flash προς το high post. Τι είπαμε λοιπόν πριν, ότι όποτε κάνει flash προς το high post, ακριβώς, ενοχλούμε. Ωραία. Γινόταν λοιπόν το εξής. Έδινε πάσα το point guard στο 2 και έκοβε με τον ίδιο τρόπο. Εμείς λοιπόν είχαμε σχεδιάσει στο συγκεκριμένο play, αυτή την παίχτρια λοιπόν να την ξεχάσουμε, να μην δώσουμε καμία σημασία γιατί ήταν κακή σουτέρ. Πήγαινε λοιπόν, έκοβε, την αφήναμε, έκοβε στη γωνία, ανέβαινε η παίχτρια αυτή, sorry, ο παίχτης, έπαιρνε την μπάλα, ωραία, ανεβαίνει στο 45, αμέσως προσαρμοζόμαστε και τότε λοιπόν έφευγε η καλή σουτέρ από τη 45 και πήγαινε στη γωνία για να πάρει την μπάλα να σουτάρει. Φεύγεις. Εδώ λοιπόν βάζαμε να ακολουθήσει ο παίχτης. Καλό, πήγαινε. Ακολουθούσαμε. Έτσι ώστε αν η μπάλα πήγαινε από το κέντρο 45 και από 45 στη γωνία στην καλή σουτέρ, να είχε πάντα μια παίχτρια προσαρμοσμένη πάνω της να εμποδίσει το σουτ. Η Γιωχάνης ενώ στα προηγούμενα παιχνίδια είχε βάλει γύρω στους 17 πόντους στα τρία παιχνίδια, στο συγκεκριμένο έβαλε μόλις 7 και αυτό 2 με σουτ και 3 βολές. Καταφέραμε και τις απομονώσαμε μια παίχτρια που κουστάρει πάρα πολύ από το τρίποντο. Σταμάτησαμε μόνο με αυτό το πράγμα, σταμάτησαμε αρκετές επιλογές σου. Πάμε να το κάνουμε και να το δουν και οι συνάδελφοι. Ελάτε. Έλα πίσω. Πάμε. Πάσα. Ωραία. Το ξεχνάς, τον αφήνεις, προσαρμογή, παίρνεις τον παίχτη μαζί του. Πολύ ωραία. Στοπ. Αν παρατηρήσετε τώρα, πάλι η διάταξή μας είναι 1-3-1, έτσι. Point. Ο παίχτης ο ψηλός στη ρακέτα μας, ζευγάρι, ένας με τον απέναντί του και ο παίχτης που είναι στη γωνία, ζευγάρι με τον κεντρικό. Εντάξει, πάλι είμαστε στην ίδια διαδικασία. Εξίσου μπορούμε να βάλουμε ασκησολόγιο με τον ίδιο τρόπο, να δίνουμε τον παίχτη, να δώσουμε μια κατεύθυνση στα παιδιά, στους παίχτες μας ή στις παίχτριές μας, την ώρα που πασάρουν να κόβουν με βασικό γνώμονα την επικοινωνία. Κότς, κάτι άλλο. Ναι. Τέλος, αυτή όλη που είδατε είναι η άμυνα 13, έτσι τη λέγαμε. Μεμονωμένα μετά από καλάθι, πολλές φορές, παίζαμε την άμυνα 14. Είναι ακριβώς το ίδιο, μόνο που μαρκάραμε man-to-man, αυτό που λέγαμε κάποτε ρόμβος και ένας. Μαρκάραμε μία παίκτρια, στη Γαλλία πέραμε την Ντουμέρκ που ήταν το playmaker, στην Τουρκία πέρναμε το 9. Μεμονωμένα μία παίκτρια man-to-man και την ακολουθούσαμε παντού για να μην πάρει την μπάλα ποτέ αυτή αφού τη δώσει, full deny, και οι άλλοι τέσσερις παίζανε ρόμβο. Ένας τες ένας δηλαδή, χωρίς κεντρικό. Απλά βάζαμε τη σπανού, πιάνανε πλαϊνή παίκτρια, έτσι, ή τελευταία παίκτρια. Και μεμονωμένα έτσι, όταν ψάχναν τη λύση της άμυνας αυτής, συνήθως είναι το high-low, όταν μεμονωμένα το βρίσκανε, τότε παίζαμε για δύο άμυνες 14 για να μπορέσουν να μην πατήσουν την μπάλα πάνω εκεί. Και αυτό το εναλλάσσαμε. Παίζαμε με 13 και 14 ανάλογα με το τι θέλουμε κάθε άμυνα. Έτσι. Θα πρέπει να πω ότι οι κοπέλες είχαν φοβερή ενέργεια για αυτό. Μείναν πολύ προσωλωμένοι σε αυτό και απεδείχθη ότι αυτό γινότανε. Έχει να κάνει δηλαδή με την ενέργεια και την προσήλωση των κοριτσιών στο τελευταίο παιχνίδι που πια όταν ήταν τελείως εκτός. Δεν δούλεψε τίποτα από αυτά. Δεν μπορέσαμε να μαζέψουμε την άμυνα καθόλου γιατί ήμασταν τελείως ασυγκεντρώτοι και δεν μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα από αυτά που κάναμε μέχρι εκείνη τη μέρα. Έτσι. Κλείνοντας, θα ήθελα να σας πω ότι επειδή προπονητές είμαστε, έτσι, σε προπονητές απευθύνομαι, ο λόγος που επέλεξα να γίνει η παρουσίαση με τον τρόπο που έγινε είναι ακριβώς ο τρόπος που δουλεύαμε στην εθνική ομάδα. Νομίζω καταλάβατε τι εννοώ. Έτσι, πιστεύω πολύ στην ομαδική δουλειά και υπάρχει πρώτος προπονητής, υπάρχουν και συνεργάτες, αλλά ο τρόπος που είδατε τώρα είναι ακριβώς όλος που δουλεύαμε τις 18 Μαΐου. Γι' αυτό και επιλέξαμε να σας δείξουμε κομμάτι-κομμάτι. Τυχαία ήταν τα κομμάτια, μην φαντάζεται ότι δικαιεύεται κάποιος αυτά. Τυχαία τα πήραμε και τα δείξαμε όπως ακριβώς τα δείξαμε στις κοπέλες. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ερωτήσεις να κάνετε σε όλα αυτά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε.